Γεια σας και πάλι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι, για τις απλές αλγεβρικές πράξεις και παραστάσεις τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην R με μικρά διανύσματα ή πίνακες δεδομένων ή ακόμα πιο σωστά με πλαίσια δεδομένων. Θα βρείτε τις σχετικές λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα εδώ, από την οποία όμως θα μπορούμε να κατεβάσουμε να μεταμορφώσουμε από εδώ, από το αρχείο αυτό script της R, τις βασικές εντολές τις οποίες θα εξετάσουμε και να μεταβείτε για παράδειγμα στο R Studio για να τις δούμε. Αυτά που έχουμε να κάνουμε είναι πάρα πολύ απλά, θα τα αναπτύξουμε έτσι κάπως σύντομα. Νομίζω ότι αν πειραματιστείτε κι εσείς μόνοι σας με το ίδιο παράδειγμα ή με κάτι ανάλογο, πολύ εύκολα θα μάθετε και θα καταλάβετε το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος. Μαθαίνουμε λοιπόν τη συνάρτηση καταρχήν C, η οποία είναι μια συνάρτηση με την οποία μπορούμε να δώσουμε μια λίστα τιμών πάνω σε ένα διάνυσμα. Η εντολή δηλαδή που βλέπετε εδώ στη γραμμή αυτή 4 μας λέει το εξής απλό πράγμα, ότι από εδώ και κάτω στο πρόγραμμα, στο script, η μεταβλητή Χ θα έχει 4 τιμές, τις τιμές 1, 2, 3, 4. Για να την εκτελέσουμε θα τρέξουμε λίγο αυτήν εδώ την εντολή. Προσέξτε τώρα, παίρνουμε εδώ στο παράθυρο της κονσόλας την εκτέλεσή της. Και εδώ μέσα στο RStudio μπορούμε να δούμε επίσης ότι η Χ είναι μια μεταβλητή αριθμητικού τύπου που έχει 4 τιμές. Τις τιμές από το 1 έως το, με θέσεις από το 1 έως το 4 και τιμές όπως βλέπετε το 1, 2, 3, 4. Στη συνέχεια, αφού έχουμε μια τέτοια λίστα τιμών, μπορούμε να κάνουμε απλές αλγεβρικές πράξεις και να εφαρμόσουμε αλγεβρικές παραστάσεις ακριβώς όπως θα κάναμε με απλές αριθμητικές τιμές. Για παράδειγμα, μπορούμε εδώ στη γραμμή 6, όπως βλέπετε, να δώσουμε το 3 επί χ, 3 αστεράκι χ, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι τιμές της χ, ενώ ήταν 1, 2, 3, 4, όπως βλέπετε, έχουν πολλαπλασιαστεί με το 4, με το 3, συγγνώμη, και έχουμε πάρει τώρα τη λίστα τιμών 3, 6, 9 και 12. Με λίγα λόγια, έχει γίνει ο πολλαπλασιασμός 1 επί 3, 2 επί 3, 3 επί 3, 4 επί 3, σε όλα τα στοιχεία αυτού του διανύσματος. Μαζί με πολλαπλασιασμούς ή διαιρέσεις μπορούμε να κάνουμε, όπως είναι νομίζω σε όλους κατανοητό, αφαιρέσεις, προσθέσεις κ.ο.κ. Για παράδειγμα, εδώ μπορούμε να γράψουμε χ πλην 1 και να πάρουμε τα στοιχεία της μεταβλητής χ μειωμένα κατά μία μονάδα και να κατεβούμε δηλαδή στο 0, 1, 2, 3 εδώ, ή απλά από εδώ να εκτελέσουμε αυτή την εντολή που έχουμε γράψει στο αρχείο script και να πάρουμε βέβαια το ίδιο αποτέλεσμα. Επίσης, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να εφαρμόσουμε μαθηματικού τύπου συναρτήσεις που γνωρίζουμε, όπως για παράδειγμα είναι η ρίζα, η τετραγωνική ρίζα, πάνω σε όλα τα στοιχεία της μεταβλητής χ. Όπως βλέπετε εδώ, θα πάρουμε κατά σειρά το 1, το 1,41 περίπου, το 1,73 περίπου και το 2, που αντίστοιχα είναι οι τετραγωνικές ρίζες του 1, του 2, του 3 και του 4. Εδώ χρησιμοποιούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα, εξού και ο τίτλος εδώ που λέει TOEIC Calculations, δηλαδή αν θέλετε έτσι υπολογισμοί παιχνίδι. Στην πραγματικότητα όμως να έχετε υπόψη ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε ανάλογες αλγεβρικές παραστάσεις για πολύ μεγαλύτερα διανύσματα δεδομένων και με πολύ πιο, έτσι αν θέλετε, κατάλληλες τιμές τις οποίες έχουμε πάρει από οπουδήποτε ή χρειάζεται να δουλέψουμε με αυτές. Ανάλογα, κυρίες και κύριοι, για παράδειγμα, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη συνάρτηση της ύψωσης στην βάση των φυσικών λογαρίθμων, στο ε. Για παράδειγμα, από εδώ μπορούμε να πάρουμε το 2,71, το 7,38 κτλ. Αυτό εδώ σας θυμίζω ότι είναι το ε στην πρώτη, το ε στο τετράγωνο, το ε στην τρίτη, το ε στην τετάρτη και ούτω καθεξής. Δηλαδή, η βάση των φυσικών λογαρίθμων, η οποία υψώνεται κατά σειρά στα στοιχεία του διανύσματος 1, 2, 3 και 4. Ή αντίστοιχα να βρούμε το λογάριθμο, με βάση το ε, τον φυσικό λογάριθμο, δηλαδή τον επέριο, που είναι το 0, το 0,69 για το 2, το 1,09 περίπου για το, ή 1,1 αν θέλετε καλύτερα για την μονάδα, και ούτω, για το 3 συγγνώμη και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, μια αλγεβρική παράσταση ή μια μαθηματική συνάρτηση, όταν εφαρμόζεται πάνω σε ένα διάνυσμα, λειτουργεί πάνω σε όλα τα στοιχεία του διανύσματος. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Θέλω να σας πω ότι με αυτόν τον τρόπο επιταχύνουμε πάρα πολύ την εργασία μας. Θυμάστε για παράδειγμα ότι σε λογιστικά φύλλα τύπου Excel, Calc κτλ.
θα πρέπει να γράψουμε ένα τύπο σε ένα κελί, μετά να τον σύρουμε προς τα κάτω, να κάνουμε ανάπτυξη του τύπου δηλαδή, ή σε μια άλλη πιο βασική γλώσσα προγραμματισμού, να γράψουμε ένα βρόγχο με φόρμε, while κτλ. Για να γίνει αυτή η πράξη όλα τα στοιχεία του διανύσματος. Κάτι τέτοιο σε γλώσσες όπως είναι η R δεν χρειάζεται και μπορούμε πολύ απλά με την κλίση της κατάλληλης συνάρτησης να πετύχουμε το αποτέλεσμα πάνω σε όλα τα στοιχεία του διανύσματος και όχι μόνο σε ένα στοιχείο. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο παρακάτω. Μπορούμε επίσης να εκτελέσουμε λογικούς ελέγχους πάνω στα στοιχεία του διανύσματος και να πάρουμε τιμές όπως είναι το true και το false. Για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο. Αν απλά γράψουμε χ μεγαλύτερο του 2, αυτό είναι μια λογική παράσταση η οποία θα αποδώσει false για εκείνα τα στοιχεία του διανύσματος όπου η παράσταση αυτή είναι ψευδής και true για εκείνα τα στοιχεία του διανύσματος όπου η παράσταση αυτή είναι αληθής. Αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε πάνω σε μια μεταβλητή. Για παράδειγμα, να γράψουμε ότι το Q αντιστοιχεί στον υπολογισμό εδώ, ας το πάμε λίγο πιο κοντά αυτό, στον υπολογισμό χ μεγαλύτερο του 2 και με αυτόν τον τρόπο εδώ να έχουμε μια μεταβλητή Q false false true true η οποία στις αντίστοιχες θέσεις για το χ μας λέει για παράδειγμα ότι αυτό το false αντιστοιχεί στο 1, αυτό το false αντιστοιχεί στο 2. Είναι ψευδής δηλαδή η συνθήκη χ μεγαλύτερο του 2 και το true αντιστοιχεί στο 3 και το true αντιστοιχεί στο 4. Αυτό το διάνυσμα τώρα μπορούμε επίσης να το χειριστούμε σαν αριθμητικές τιμές. Για παράδειγμα να γράψουμε την παράσταση όπως τη βλέπετε εδώ, το Q συν 1, που όπως πολύ σωστά έχετε υποπτηθεί φαντάζομαι οι περισσότεροι αν όχι όλοι από εσάς, το false το χειριζόμαστε σαν 0, οπότε 0 και 1 κάνει 1, το true το χειριζόμαστε σαν μονάδα, οπότε 1 και 1 κάνει 2 και το καθεξής. Ή για παράδειγμα μπορούμε να γράψουμε Q επί 2 και να πάρουμε το 0, 0, 2 και 2 τώρα πια, εντάξει. Έχετε υπόψη σας δηλαδή ότι αυτές οι λογικές τιμές true και false μπορούν να αντιστοιχιστούν σε αριθμητικές τιμές με το 0 και το 1 και μπορούμε να χειριστούμε το αποτέλεσμα τέτοιων λογικών πράξεων, τέτοιων λογικών παραστάσεων κατά πως θέλουμε. Επόμενο στοιχείο που θα δούμε κυρίες και κύριοι είναι τροποποίηση των στοιχείων του διανύσματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας ένα αριθμητικού τύπου διάνυσμα όπως είναι το χ, το οποίο έχει αυτές τις τιμές, το 1, το 2, το 3 και το 4. Με μια παράσταση όπως είναι αυτή εδώ, δηλαδή χ και μέσα σε αγγείλες γράφουμε το στοιχείο το οποίο θέλουμε να ορίσουμε. Για παράδειγμα, το 3 που γράφω εγώ εδώ στη γραμμή 17, σημαίνει ότι θέλω να αλλάξω την τιμή του τρίτου στοιχείου. Για αυτό το στοιχείο, το τρίτο στοιχείο του διανύσματος χ έχει την τιμή 3. Με αυτήν εδώ την παράσταση μπορώ να αλλάξω την τιμή του και τώρα πια το χ3 είναι 7. Αν εδώ δώσω χ για να δω το αποτέλεσμα, θα δείτε ότι τώρα πια δεν είναι 1, 2, 3, 4, αλλά είναι 1, 2, 7, 4. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή ενός στοιχείου από ένα υπάρχον διάνυσμα. Με αυτόν εδώ τον τρόπο τώρα μπορούμε να προσθέσουμε μια τιμή. Προσέξτε λίγο, το χ έχει 4 στοιχεία, για παράδειγμα το βλέπουμε και εδώ, ή αν θέλετε καλύτερα μπορείτε να γράψετε και την συνάρτηση length, τη συνάρτηση δηλαδή η οποία μας δίνει το πλήθος των στοιχείων ενός διανύσματος, που όπως το βλέπετε και εδώ είναι 4. Αν εδώ γράψουμε χ5, προφανώς μπορεί κανείς να πει ότι εφόσον δεν υπάρχει το 5ο στοιχείο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν είναι ότι αλλάζουμε μόνο την τιμή ενός υπάρχοντος στοιχείου. Αν το στοιχείο αυτό δεν υπάρχει, θα προσθεθεί στη λίστα. Για παράδειγμα εδώ, μπορούμε να γράψουμε το χ5 ότι είναι 8 και στη συνέχεια να έχουμε το χ, το διάνυσμα δηλαδή, τώρα πια να έχει 5 τιμές αντί για 4, το 1, το 2, το 7, το 4 και το 8. Τέλος κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο και αυτόν εδώ τον τρόπο γραφής, αυτήν εδώ τη σήμανση, όπου εδώ έχουμε τώρα πια μια αρνητική τιμή. Αυτό εδώ στην R σημαίνει ότι όχι ότι υπάρχει το στοιχείο χ-3, γιατί δεν υπάρχει -3 θέση στο διάνυσμα χ, αλλά σημαίνει αφαίρεση του τρίτου στοιχείου. Το τρίτο στοιχείο από το διάνυσμα χ, αν το δούμε τώρα πια, είναι το 7. Είναι αυτό εδώ, όπως το βλέπετε και εδώ κάτω, είναι το 7. Αυτή εδώ η εντολή, το χ-3, θα μας πει για τη συνέχεια του προγράμματος ότι το χ θα απολέσει την τρίτη του τιμή, το τρίτο στοιχείο του διανύσματος. Αυτό το 7 δηλαδή θα αφαιρεθεί. Προσέξτε, δεν θα γίνει 0, θα αφαιρεθεί από τη λίστα των στοιχείων του διανύσματος.
Με λίγα λόγια, μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής, από εδώ και κάτω το Χ θα έχει μόνο. Το Χ θα έχει. Όπου την εκτέλεσα, συγγνώμη λίγο. Ναι, θα έχει ένα στοιχείο λιγότερο. Βλέπετε ότι τώρα το Χ είχε 1, 2, 3, 4, 5 στοιχεία. Με την εκτέλεση αυτής της εντολής τώρα πια έχει πάλι 1, 2, 3, 4. Το τέταρτο στοιχείο τώρα πια έγινε τρίτο. Το πέμπτο στοιχείο έγινε τώρα πια τέταρτο. Αν εδώ δηλαδή ξανακαλέσουμε τη συνάρτηση length που είχα γράψει πιο πριν, θα πάρουμε 5, γιατί το Χ είναι αυτό εδώ. Με αυτόν εδώ τον τρόπο όμως αφαιρούμε ένα στοιχείο. Για να αντικαταστήσουμε το διάνυσμα Χ με ένα νέο διάνυσμα Χ, το οποίο έχει μία θέση λιγότερη, θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να γράψουμε εδώ αυτή την παράσταση. Το γράψουμε έτσι δηλαδή, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Αυτός εδώ ο τρόπος λέει ότι όχι απλά θα αφαιρέσουμε ένα στοιχείο από το Χ, αλλά θα αντικαταστήσουμε το Χ που έχουμε με ένα νέο διάνυσμα. Θα κάνουμε δηλαδή μια εκχώρηση τιμής, μια ανάθεση τιμής σε ένα διάνυσμα. Από εδώ και κάτω τώρα το Χ έχει αυτές εδώ τις τιμές. Προσοχή λοιπόν, είναι άλλο πράγμα να γράφουμε μια απλή εντολή έτσι, δηλαδή μόνο να παίρνουμε κάτι από ένα διάνυσμα, και άλλο πράγμα να το γράφουμε έτσι, που σημαίνει ότι αντικαθιστούμε τις τιμές ενός διανύσματος με κάποιες άλλες τιμές, είτε υπάρχουσες είτε κάποιες άλλες. Λοιπόν, παρακάτω κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες πράξεις ανάμεσα σε δύο διανύσματα διαφορετικά μεταξύ τους, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν ίδιο πλήθος στοιχείων. Αυτή τη στιγμή το Χ, όπως βλέπετε, είναι τούτο εδώ, έχει τέσσερις, είναι μια λίστα τιμών με τέσσερα στοιχεία. Προσέξτε λίγο τώρα κάτι που θα σας πω. Αυτό εδώ είναι στοιχείο ψ. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι πώς το δημιουργούμε. Καλούμε τη συνάρτηση ψ, με κόμματα ορίζουμε τις τιμές του. Έχει διαφορετικές τιμές. Τώρα το ψ, όπως το βλέπετε και στην οθόνη σας, έχει τις τιμές 6-1, 5 και 0. Μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε οποιαδήποτε πράξη ανάμεσα σε αυτά τα δύο διανύσματα. Για παράδειγμα, μπορούμε να γράψουμε την παράσταση χ συν ψ, ή να την εκτελέσουμε όπως βλέπετε από εδώ, που σημαίνει να πάρουμε το άθροισμα των στοιχείων του διανύσματος Χ με τα αντίστοιχα στοιχεία του διανύσματος Ψ. Λοιπόν, να το δούμε λίγο ξανά εδώ. Αυτό είναι το Χ, αυτό είναι το Ψ και αυτό εδώ είναι το Χ συν Ψ, που σημαίνει ότι 1 και 6 κάνει 7, 2 και μείον 1 κάνει 1, 4 και 5 κάνει 9, 8 και 0 κάνει 8 και ούτω καθεξής. Ή για παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε αυτό εδώ, να διαιρέσουμε δηλαδή τα στοιχεία του ψ με τα στοιχεία του χ και να πάρουμε τις τιμές 6, 0,5, 1,25 κτλ. Ή αν θέλετε να γράψουμε οποιαδήποτε άλλη αλγεβρική παράσταση, για παράδειγμα 2 φορές το χ συν ψ δια 5. Θα γράψουμε λίγο έτσι. Που σημαίνει ότι το 1 που είχαμε εδώ πέρα στο Χ θα πολλαπλασιαστεί με το 2, το 6 που είχαμε εδώ στο Ψ, αυτό εδώ θα διαιρεθεί με το 5, 1,2 δηλαδή θα μας δώσει, οπότε 2 και 1,2 μας κάνει 3,2 και ούτω καθεξής. Αυτές εδώ τις παραστάσεις μπορούμε είτε απλά να τις βλέπουμε, ή αν θέλουμε για παράδειγμα μπορούμε να γράψουμε εδώ ότι θα έχουμε στη συνέχεια το διάνυσμα W, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά τι. 2 φορές το Χ συν ψ δια 5. Αυτό, αν στη συνέχεια χρειαστούμε αυτές τις τιμές, τότε καλό είναι να το βάλουμε όπως εδώ σε μια μεταβλητή, κυρίες και κύριοι. Από την άλλη μεριά, όπως σας δείχνει και εδώ η γραμμή 25 και 26, μπορούμε, αν θέλουμε, να ενώσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτά τα δύο διανύσματα σε ένα πίνακα. Η συνάρτηση C-bind που βλέπουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, έχει αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Το C βγαίνει από το column, σημαίνει στήλη δηλαδή. Bind, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένωση, και ενώνουμε κατά στήλες δύο διανύσματα. Βάζουμε δηλαδή σε μία στήλη τα στοιχεία του Χ και σε μία διπλανή του στήλη τα στοιχεία του Ψ. Έτσι παίρνουμε ένα πίνακα ο οποίος έχει τώρα πια δύο στήλες δεδομένων, δύο σειρές δεδομένων. Όπως ακριβώς δουλεύει η συνάρτηση C-bind που κάνει την ένωση κατά στήλη, μπορούμε να καλέσουμε και τη συνάρτηση R-bind, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, βγαίνει από το row, από τη γραμμή δηλαδή. Το αποτέλεσμά της είναι αυτό εδώ. Τώρα πια η ένωση έχει γίνει κατά γραμμή. Βάζουμε δηλαδή τα στοιχεία του ενός διανύσματος σε μία γραμμή και σε μία δεύτερη γραμμή τα στοιχεία του άλλου διανύσματος.
Αν είχαμε στη διάθεσή μας περισσότερα από δύο διανύσματα, για παράδειγμα τρία ή τέσσερα, θα μπορούσαμε να το είχαμε γράψει και έτσι. Οι συναρτήσεις, δηλαδή C-bind και R-bind, δεν παίρνουν μόνο δύο χωρίσματα, μπορεί να πάρουν και τρία και τέσσερα και πέντε και όσα χρειαστείτε. Και την ώρα θα μείνουμε σε αυτά τα δύο διανύσματα, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ένωση των διανυσμάτων, αν θέλουμε, μπορούμε να την αναθέσουμε σε μια νέα μεταβλητή. Για παράδειγμα, με αυτόν εδώ τον τρόπο που βλέπετε, λέμε ότι στο εξής, το ζέτα, είναι μια μεταβλητή η οποία έχει τα στοιχεία του χ και του ψ σε έναν πίνακα. Είναι τούτη εδώ. Κατά στήλη, έτσι όπως το έχω γράψει εγώ εδώ. Και μπορείτε να το δείτε και εδώ το εξής, ή να εκτελέσετε αυτή την εντολή. Όταν δουλεύουμε σε ένα μεγάλο πρόγραμμα, σας θυμίσω εντολές όπως είναι τούτη εδώ στο 29, είναι κάτι το οποίο δεν το χρειαζόμαστε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βλέπουμε την ένωση, ξέρουμε ότι την κάνει. Εδώ τη χρησιμοποιούμε μόνο και μόνο για λόγους επίδειξης. Να μπορούμε να βλέπουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα των πράξεων που κάνουμε. Τελευταία πράξη, κυρίες και κύριοι, που θα δούμε είναι η ένωση σε ένα πλαίσιο δεδομένων, το οποίο είναι γενικά και ο βασικότερος τύπος δεδομένων που χρησιμοποιούμε στην R. Το πλαίσιο δεδομένων, το οποίο θα το βρείτε με τη συνάρτηση, αν θέλετε με την εντολή data frame, λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως οι συναρτήσεις C-bind και R-bind. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε αυτό εδώ. Η διαφορά τώρα, βέβαια, οπτικά, όπως βλέπετε, ήταν ότι πριν έχετε πάρει αυτό το 1, 2, 3, 4 μέσα σε αγγείλες. Εδώ το βλέπετε σαν απλούς αριθμούς και έχετε πάρει βέβαια τις στήλες χ και ψ. Αυτό σημαίνει ότι το data frame τώρα πια είναι ένα πλαίσιο δεδομένων. Αυτό θεωρεί σαν ένα πίνακα δεδομένων, ο οποίος έχει δύο στήλες, μία στήλη που ονομάζεται χ, μία στήλη που ονομάζεται ψ, y, και έχει τέσσερα στοιχεία, τα οποία αριθμούνται εδώ σειριακά, 1, 2, 3, 4 κτλ. Αυτό είναι το df, όπως το βλέπετε και εδώ. Συγγνώμη λίγο, με το df εδώ μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης σε ένα πλαίσιο δεδομένων μπορεί να αποθηκευτεί στη μεταβλητή df. Το df το χρησιμοποιούμε εδώ γιατί μοιάζει με την εντολή data frame, αλλά data frame, αλλά αυτό δεν είναι ανάγκη να το κάνετε. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο θέλετε και στη συνέχεια να το δείτε. Να δείτε δηλαδή ποιο είναι αυτό το df ή να το χρησιμοποιήσετε ποικίλο τρόπος. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα αυτό το πλαίσιο δεδομένων, κυρίες και κύριοι. Το df μπορεί να κληθεί με ένα αριθμητικό όρισμα, όπως είναι για παράδειγμα εδώ το df1 ή το df2, και όπως βλέπετε, κατά αναλογία, παίρνουμε την πρώτη στήλη του διανύσματος ή τη δεύτερη στήλη του διανύσματος. Παίρνουμε δηλαδή τα κομμάτια με τα οποία το συνθέσαμε κατά κάποιο τρόπο. Αυτές οι κλήσεις, κυρίες και κύριοι, μπορούν να γίνουν επίσης όχι μόνο με το νούμερο αυτό το 1 και το 2, αλλά μπορούμε συγκεκριμένα να καλέσουμε, για παράδειγμα, αν θέλουμε να πούμε ότι δεν θέλουμε την πρώτη ή τη δεύτερη στήλη, αλλά θέλουμε αυτή που ονομάζεται χ. Καμιά φορά ξέρουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή ξέρουμε ότι το χ είναι η πρώτη στήλη ενός πλαισίου δεδομένων, αλλά αυτό δεν είναι αναγκαίο να το ξέρουμε και να το γνωρίζουμε πάντοτε. Μπορούμε να κάνουμε τη λεγόμενη κλίση κατ' όνομα. Αυτό μπορεί να γίνει, κυρίες και κύριοι, με ένα δολάριο και το όνομα της μεταβλητής. Να γράψουμε δηλαδή df δολάριο χ, έτσι ώστε να πάρουμε τις τιμές του διανύσματος χ. Ή να γράψουμε df δολάριο ψ και να πάρουμε αντίστοιχα τη δεύτερη στήλη ή αυτές που αντιστοιχούν στο ψ. Από την άλλη μεριά, από ένα πλαίσιο δεδομένων, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να πάρουμε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Όταν γράφουμε αυτό το 3,2 με αυτόν εδώ τον τρόπο, εννοούμε ότι θέλουμε να πάρουμε το στοιχείο που είναι στην τρίτη γραμμή και στη δεύτερη στήλη. Να πάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το δούμε ξανά εδώ, αυτό το τρίτη γραμμή και δεύτερη στήλη, όπως βλέπετε είναι το νούμερο 5 εδώ, το αριθμός 5, αυτή εδώ είναι η τρίτη γραμμή, αυτή εδώ είναι η δεύτερη στήλη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξάγουμε ένα μεμονωμένο στοιχείο από ένα πλαίσιο δεδομένων. Απ' την άλλη μεριά μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες τιμές τους. Για παράδειγμα, με αυτήν εδώ την εντολή, με την εντολή που είναι στη γραμμή 38, μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε την τιμή του στοιχείου που είναι στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη στήλη σε 5, ανεξάρτητα από το ποια είναι αυτή εδώ. Αυτό το df το βλέπετε είναι έτσι. Αν εκτελέσουμε αυτή την εντολή, στη συνέχεια το df τώρα θα είναι αυτής εδώ της μορφής. Με λίγα λόγια, θυμάστε ότι αυτό εδώ το νούμερο, το οποίο πριν ήταν 1, τώρα πια έχει γίνει 5 και μπορούμε να το κάνουμε έτσι.
Τέτοιες εντολές μπορούμε να εκτελέσουμε σε οποιοδήποτε στοιχείο του πίνακα ή σε οποιαδήποτε ομάδα των στοιχείων του πίνακα, κυρίες και κύριοι. Από την άλλη μεριά, όπως ακριβώς μπορούμε να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε διανύσματα, έτσι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και πράξεις σε διανύσματα τα οποία προκύπτουν από πλαίσια δεδομένων. Για παράδειγμα, εδώ μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε το διπλάσιο της πρώτης στήλης του πλαισίου δεδομένων DF και να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό DF1 επί 2. Τώρα πια το TF βέβαια δεν έχει μεταβληθεί, όπως φαντάζεστε. Είναι αυτή εδώ δηλαδή η εντολή, μας δείχνει το διπλάσιο των στοιχείων της πρώτης στήλης, δεν αλλάζει όμως τα στοιχεία της πρώτης στήλης. Για να τα αλλάξουμε θα πρέπει να καλέσουμε την εντολή με αυτόν εδώ τον τρόπο. Να πούμε δηλαδή ότι για το πλαίσιο δεδομένων DF η πρώτη στήλη θα αντικατασταθεί με αυτές τις τιμές που υπάρχουν ήδη πολλαπλασιασμένες με το 2. Τώρα πια προσέξτε λίγο ότι αυτό το που βλέπουμε εδώ 5, 2, 4 και 8 θα γίνει, αν το δούμε από κάτω, το διπλάσιο του θα γίνει δηλαδή το 10, το 4, το 8 και το 16. Έχετε προσέξει ότι καθώς τρέχουμε το πρόγραμμα, οι μεταβλητές τις οποίες χρησιμοποιούμε εδώ έχουν μεγαλώσει. Με λίγα λόγια, η μνήμη του υπολογιστή έχει κρατήσει όλα αυτά τα ονόματα τα οποία έχουμε καταγράψει. Το DF, το Z, το H, το Ψ, το W και ούτω καθεξής. Μπορούμε να διαγράψουμε, κυρίες και κύριοι, από τη μνήμη του υπολογιστή αυτές τις μεταβλητές με την εντολή RM. Το RM είναι μια συντομογραφία από τη λέξη remove, που σημαίνει μετακινώ, διώχνω, διαγράφω, και ταυτίζεται με την εντολή που έχουμε στο Unix ή στο Linux σχετικά με την διαγραφή αρχείων. Αν εδώ για παράδειγμα γράψετε την εντολή RMH, τότε θα διαγραφεί από τη μνήμη του υπολογιστή σας το H, δεν υπάρχει πια, το Object Not Found. Προσέξτε, εδώ έχουμε τώρα το Ψ, αν γράψετε όμως την εντολή RMPS, θα διαγραφεί και το Ψ από τη μνήμη του υπολογιστή σας και στη συνέχεια δεν θα μπορείτε να το διαγράψετε. Να είστε λίγο προσεκτικοί λοιπόν με τα αντικείμενα τα οποία διαγράφετε. Από την άλλη μεριά μου, σε μεγαλύτερα προγράμματα, ξέρετε, που χρειάζεται να κάνουμε πολλούς και πολύπλοκους υπολογισμούς, χρειάζεται κατά περιπτώσεις να διαγράφουμε αντικείμενα και διανύσματα, πλαίσια δεδομένων κτλ, τα οποία καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος στη μνήμη του υπολογιστή και δεν χρειάζονται πια. Τέλος, κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο ότι μπορούμε να ξαναπάρουμε αυτά τα χ και τα ψ, αυτές τις μεταβλητές, εάν με αυτόν τον τρόπο, εφόσον έχουμε στην διάθεσή μας για παράδειγμα το διάνυσμα, το πλαίσιο δεδομένων, συγγνώμη, το πλαίσιο DF, το οποίο είχε προέλθει παλιά από το Χ και το Ψ, μπορούμε να εξάγουμε με λίγα λόγια σε ένα διάνυσμα, ένα υποσύνολο τιμών, σαν μια στήλη δηλαδή, φανταστείτε να πάρουμε από ένα πλαίσιο το οποίο έχει το όνομα DF, με αυτήν εδώ την εντολή, με το δολάριο DF δολάριο Χ ή με DF μέσα σε αγγίλες 1. Από εδώ και μετά έχουμε στη διάθεσή μας το Χ, όπως βλέπετε, το οποίο βέβαια δεν έχει τις παλιές του τιμές, το 1, 2, 3, 4. Οι τιμές του τώρα πια έχουν μεταβληθεί, καθώς περάσαμε από εντολές σε εντολές και έχουμε αλλάξει τις τιμές του διανύσματος. Ή μπορούμε να το πάρουμε και με αυτόν, όχι εδώ, έχω κάνει λάθος, συγγνώμη, με αυτόν εδώ τον τρόπο, να γράψουμε δηλαδή Χ DF1, δηλαδή να πάρουμε την πρώτη στήλη του διανύσματος, το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο. Προσέξτε το μονάχα ότι με αυτόν εδώ τον τρόπο το παίρνουμε σαν ένα πλαίσιο δεδομένων το οποίο έχει μία στήλη, με αυτόν εδώ τον τρόπο, με αυτόν εδώ δηλαδή με το Χ, το παίρνουμε σαν λίστα τιμών. Πρακτικά αυτό δεν έχει και πολλές διαφορές, αλλά καλό είναι να ξέρουμε έτσι τι κάνουμε κατά περίπτωση. Ή εδώ, όπως βλέπετε, αντίστοιχα μπορούμε να πάρουμε και το Ψ και να το δούμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Μπορούμε βέβαια το ψ να το πάρουμε και έτσι. Συνεψίζοντας, να σας πω το εξής απλό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή ή τη συνάρτηση, αν θέλετε εσύ, για να ενώσουμε τιμές σε ένα διάνυσμα τιμών. Μπορούμε να ενώσουμε διανύσματα μεταξύ τους σε ένα πλαίσιο δεδομένων ή μπορούμε να χωρίσουμε, να διασπάσουμε ένα πλαίσιο δεδομένων σε επιμέρους διανύσματα τιμών. Ανεξάρτητα αν έχουμε πλαίσια ή αν έχουμε διανύσματα, μπορούμε να γράψουμε οποιαδήποτε αλγεβρική παράσταση ή να καλέσουμε κάποια συνάρτηση και η ενέργεια αυτών των αλγεβρικών παραστάσεων ή συναρτήσεων έχετε υπόψη σας ότι λειτουργεί πάνω σε όλα τα στοιχεία του διανύσματος ή του πλαισίου δεδομένων.
Αυτά με το σημερινό μάθημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.